Και επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές που εναντιώνονται στη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία και άνδρες των ΜΑΤ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μπροστά στην είσοδο του σταθμού. Οι κάτοικοι της Ευκαρπίας, οι οποίοι προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το χώρο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του ΣΜΑ, με τους άνδρες των ΜΑΤ να μην τους επιτρέπουν τη διέλευση εντός του χώρου. Για αρκετά λεπτά επικράτησε ένταση με σπροξήματα και συνθήματα. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν αρκετές φορές να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να μπουν στον χώρο του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Το θέμα είναι το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ένα σκοπό μόνο, να προετοιμάσει τα σκουπίδια για την καύση, για την καύση τους. Γιατί αυτό το έργο, το συγκεκριμένο έργο, όχι οποιοδήποτε ΣΜΑ, έχει σχέση μόνο με την καύση απορριμμάτων. Η καύση απορριμμάτων ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τις διοξίνες και τα φουράνια. Ξεκινάει ότι θα εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα ένας επιπλέον ρήπος, που είναι από τους πιο τοξικούς, σε μια περιοχή που ήδη είναι τελειωμένη από την ήδη λειτουργία του ΤΕΤΑΝ, από τα ελληνικά πετρέλαια, από όλη την Δυτική Θεσσαλονίκη, που είναι η πιο μολυσμένη περιοχή της Ευρώπης. Κατόρθωσα να φέρουν εδώ πέρα όλα τα σκουπίδια του νομού Θεσσαλονίκης και όχι και μόνο. Ήθελα να ξέρω, εμείς τι είμαστε, υποδιέστεροι, ηθαγενείς είμαστε? Εμείς δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πώς θα διανύσουν το μέλλον τα παιδιά αυτά? Θα βάζουν μάσκες, θα κρυφτούν μέσα στα σπίτια τους? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εμείς θα θέλαμε μία δικαιοσύνη, όχι των άλλων τα σκουπίδια, τα σκουπίδια του Παύλου Μελά, τα οποία είναι και 100.000 πληθυσμός, μία μεγάλη πόλη, η οποία μπορούσε να κάνει και καλύτερα τη δουλειά της, να γίνει διαλογή, να γίνει κουμποστοποίηση, να δουλευτούν τα σκουπίδια, να δουλέψει ο κόσμος και να μην έχουμε και τη μόλυνση. Αυτό που κάνανε σήμερα εδώ πέρα είναι φιέστα. Τα μέλη του Δικτύου Συλλόγων και Φορέων Δυτικής Θεσσαλονίκης κατά της κατασκευής του ΣΜΑ τόνισαν πως με την λειτουργία του σταθμού στην ουσία υποβαθμίζεται περαιτέρω η περιοχή τους. Υπάρχουν εκφρασμένες αντιθέσεις από το σύνολο των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων της περιοχής και όχι μόνο. Είναι ένα έργο το οποίο εμποδίστηκε στην κατασκευή του ακριβώς γιατί συνδέεται με την καύση σκουπιδιών, γιατί το έργο αυτό έγινε ακριβώς δίπλα από τον Τιτάνα και ο Τιτάνας, όπως ξέρετε, έχει πάρει άδεια για την καύση σκουπιδιών. Οι διαμαρτυρόμενοι αποδοκίμασαν και τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρέθηκαν στο σημείο για τα εγγένεια. Το Δίκτυο Συλλόγων και Φορέων Δυτικής Θεσσαλονίκης κατά της λειτουργίας του ΣΜΑ προειδοποιεί ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και πολιτών πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία. Πρόκειται για τον πρώτο κλειστού τύπου σταθμό που κατασκευάζεται στη χώρα μας και, όπως τόνισαν οι αρμόδιοι, αποτελεί πανελλαδική πρωτιά και περιβαλλοντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές η υλοποίησή του. Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία, Μιχάλης Γεράνης, υπογράμμισε ότι ο σταθμός θα αποφέρει άμεσο οικονομικό όφελος στον προϋπολογισμό των δημοτών, καθώς θα συνοδευτεί από άμεση μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων και επομένως μείωση των ανταποδοτικών τελών από τους δήμους. Η αυτοδιοίκηση είναι στην υπερήφανη θέση και έχει αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει τα οράματα, αυτά τα οποία έχουν θετικές συνέπειες προς το συμπολίτη μας, ένα περιβαλλοντολογικό και όχι μόνο έργο που θα
γίνει άμεσα αισθητά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού οι Δήμοι μπορεί και να μειώσουν τα δημοτικά τέλη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο τον Τζικώστα, και τον Σοκολάτη τον Φάμελο, τον Υπουργό, για τη συμβολή τους σε αυτό το μεγάλο έργο και να προχωρήσουμε, όσο προανέφερε ο Υπουργός, μέσω του νέου εθνικού σχεδιασμού για τη διαδρολογή στην πηγή και την καινούργια κουλτούρα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Απόλυτα πρακτικό και θετικό έργο για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία χαρακτήρισε τον ΣΜΑΕΦ Καρπίας ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Εγκαινιάσαμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 12,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο δυναμικότητας 1.100 τόνων ημερησίως, το οποίο θα ανακουφίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο την ίδια την κοινωνία και τους δήμους του βορειοδυτικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά θα ανακουφίσει κυρίως τα νοικοκυριά και τους κατοίκους, οι οποίοι θα δουν το επόμενο διάστημα τα δημοτικά τους τέλη να μειώνονται. Ταυτόχρονα, τα πολύ θετικά σε αυτό το σημαντικό έργο είναι πρώτον ότι θα μειωθούν οι ρήποι, γιατί θα μειωθούν κατά 60% οι μεταφορές των απορριμμάτων, και ταυτόχρονα θα επέλθει μια σημαντική εξοικονόμηση και στους Δήμους. Τα εγκαίνια του έργου πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος. Είναι ένα έργο το οποίο το περίμενε η Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια και μπορεί να υπηρετήσει με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα μια νέα διαχείριση αποβλήτων που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στην διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και στη μείωση της ταφής. Το έργο αυτό θα έχει τον απαιτούμενο κοινωνικό έλεγχο και ταυτόχρονα θα υπάρξει γύρω από το σταθμό μεταφόρτωσης μια περιβαλλοντική υποδομή, ένα περιβαλλοντικό πάρκο, το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες στην περιοχή, ενώ το έργο έχει την καλύτερη τεχνολογία αντιρρύπανσης, ώστε να μην υπάρχει καμία επίπτωση είτε με οσμές είτε με ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή. Ο κύριος Φάμελος κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός πως την ώρα των εγγενείων κάτοικοι από την περιοχή της Ευκαρπίας διαμαρτύρονταν για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου. Έχει γίνει ήδη κατανατώση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σταθμό μεταφόρτωσης στον ανατολικό τομέα. Και το έργο αυτό συμπληρώνει τις περιβαλλοντικές υποδομές μεταφόρτωσης και στο δυτικό τομέα, ώστε να μην υπολείπεται η Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν πολλαπλασιάζει, αλλά μειώνει τα δρομολόγια. Δεν δημιουργεί ρήπανση και δεν γίνεται πουθενά καμία ανοιχτή απόθεση, ούτε κλειστή, ούτε γίνεται παραμονή απορριμμάτων σε αυτό το σταθμό. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τιτάν. Καμία ποσότητα απορριμμάτων από το σταθμό μεταφόρτωσης δεν θα μεταφέρεται στον Τιτάνα. Αντίθετα, το έργο μπορεί να παραλάβει την ανακύκλωση και το ρεύμα το πράσινο, το οργανικό, έτσι ώστε να ενισχύεται πραγματικά η διαλογή στην πηγή. Μιλάμε λοιπόν για ένα έργο που υποστηρίζει μια τελείως διαφορετική λογική στη διαχείριση απορριμμάτων, κάτι που οι Δήμοι θα αρχίσουν να εφαρμόζουν το 2017. Ο ΣΜΑΕΦ Καρπίας κόστησε 13 εκατομμύρια ευρώ μαζί με όλο τον εξοπλισμό που καλύφθηκε από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους και είναι ενταγμένο στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων. Στους χώρους των εγκαταστάσεών του, που καλύπτουν 15 περίπου στρέμματα, θα μεταμορφώνεται το 60% των απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και των Δήμων Παύλου Μελά, Μπελοκήπων Μενεμένης, Νεάπολης Σικαιών, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, Κορδελιού Ευόσμου και Χαλκιδόνας. Δείγματα από τρία σημεία σε Εύοσμο και Κορδελιό θα συλλέγουν στο εξής οι επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στο 18μηνο ερευνητικό πρόγραμμα για τον εντοπισμό της πηγής της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το πράσινο φως για την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τον προσδιορισμό των στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μάλιστα ενέκρινε δαπάνη ύψους 84.000 ευρώ που απαιτείται. Το ειδικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιείται από επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα κάνει τις μετρήσεις μέσω των οποίων θα εντοπιστεί η πηγή των ουσιών που προκαλούν τη δυσοσμία. Εκείνο που δεν μπορούμε με τίποτα να ξεπεράσουμε είναι η γραφειοκρατία. Έχουμε τώρα πάρα πολύ καιρό, πάνω από 2-3 μήνες, δεν θυμάμαι και πόσο μπορεί να ήταν. Φτάσαμε στο σημείο να εγκριθεί το κονδύλι αυτό που είχαμε υποσχεθεί για την άμεση συνεργασία των υπηρεσιών με το Πανεπιστήμιο και ευελπιστώ ότι τουλάχιστον τώρα που η γραφειοκρατία έχει ξεπεραστεί, δεν θα μπορούσε βέβαια να ξεπεραστεί, αλλά τουλάχιστον φτάσαμε στο σημείο της υπογραφής, να έχουμε λίγο πιο απτά αποτελέσματα. Θα γίνει ένα πρόγραμμα 18 μηνών μετρήσεως όλης της δυτικής πλευράς και ιδιαίτερα της περιοχής που είναι στον Εύοσμο, για να μετρήσουμε επί 18 μήνες τη δυσοσμία και να δούμε τελικά ποιες
χημικές ουσίες ευθύνονται για τη δυσοσμία αυτή, ώστε πρώτα να εξασφαλίσουμε να δούμε αν αυτές οι χημικές ουσίες είναι επιβλαβείς ή επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών, που είναι το κρίσιμο σημείο, και δεύτερον να καταφέρουμε να βρούμε από πού προέρχονται αυτές οι χημικές ουσίες που προκαλούν την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται αρκετές ημέρες του χρόνου στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης αρχίζει το έργο και με την προμήθεια του απαραίτητου δειγματοληπτικού εξοπλισμού θα δοθεί δυνατότητα στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου να λαμβάνει από τον Απρίλιο, που θα γίνει και η προμήθεια των απαραίτητων αντλιών, δείγματα από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερίου Κορδελιού για να γίνουν οι μετρήσεις και να προσδιοριστεί η χημική σύσταση της δυσοσμίας. Αυτό είναι το ένα, την αγορά του ειδικού αυτού μηχανήματος αξιοποιώντας την γνώση του Πανεπιστημίου, και το δεύτερο είναι και από την βιοσημειαστική ανάπτυξη, όπου υπάρχουν, το έχω πει επανειλημμένα, υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Είναι δύο πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που τουλάχιστον εμείς τις προσπαθούμε και ειλικρινά ευελπιστούμε όλοι να βγάλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της δυσοσμίας, γιατί σε κανέναν δεν περιποιεί η τιμή. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι όσον αφορά τις μετρήσεις μπορεί για τα συγκεκριμένα συμβάντα να είναι μία από περισσότερες οι πηγές και να δημιουργούν διαφορετικά περιστατικά από τις πρώτες μετρήσεις. Όσον αφορά τις δειγματοληψίες, είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα και σε περίπτωση επεισοδίου δυσοσμίας να γίνονται και έκτακτες δειγματοληψίες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα βρούμε τις χημικές ενώσεις, τις χημικές ουσίες στις οποίες οφείλεται αυτή η δυσοσμία. Από εκεί πέρα ξέρουμε περιμετρικά ποιες επιχειρήσεις και ποιες δραστηριότητες υπάρχουν περιμετρικά της περιοχής και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε και ποιος οφείλεται γι' αυτό. Διότι, όπως ξέρετε, αυτό που πρέπει να δούμε, ότι πέρα από ενδείξεις ή ό,τι σκεφτόμαστε, πρέπει να τα αποδείξουμε για να επιβάλλουμε διοικητικές κυρώσεις. Άρα, πρέπει να βρούμε τις ουσίες, να αποδείξουμε σε ποιες οφείλονται όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα και εν συνέχεια να επιβάλλουμε τις διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ αυστηρές. Τα πρώτα αξιόπιστα συμπεράσματα από τις μετρήσεις θα δοθούν στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να γίνει γνωστό το υπόβαθρο του αέρα, τι περιέχει από πλευράς ενώσεων και στη συνέχεια να αξιολογηθεί η ένταση κάθε επεισοδίου, αλλά και αν κάποιες πηγές έχουν μεταφερθεί σε άλλα σημεία. Το νέο μηχάνημα θα δώσει απαντήσεις για τις ουσίες που προκαλούν τη δυσοσμία, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που δίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών της προϊόντων στοχεύει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία πρόσφατα συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Fruit Logistica 2017 με 9 επιχειρήσεις που παράγουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά και δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Η Περιφέρεια τονίζεται ότι συμμετέχει στην προσπάθεια εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας στους επιχειρηματίες τεχνογνωσία και κάθε δυνατή υποστήριξη για την προώθηση και προβολή των προϊόντων τους. Κάνει μια τεράστια προσπάθεια για την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων, γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε στο μέλλον. Ελπίζοντας ότι ενισχύουμε το επιχειρήν, ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο, έτσι ώστε τα δικά μας προϊόντα που για όλους, για το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο για τη διεθνή κοινότητα, πραγματικά έχουν τη ιδιαιτερότητα να είναι ποιοτικά καλύτερα, αλλά το να το λέμε μόνοι μας δεν αρκεί. Πρέπει να έχουμε συμμετοχή σε διεθνείς και σε εθνικές εκθέσεις, πρέπει να πιστοποιήσουμε τα προϊόντα μας, έτσι ώστε αν δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ως προς την ποσότητα στις διεθνείς αγορές, αλλά σίγουρα είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς την ποιότητα. Οι αδυναμίες που έχουμε, κύριε. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεοφάνη Παπά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας και τη σύνδεσή της με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα έχει και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει ανοίξει ήδη τα φτερά της.
Ήδη ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει και η λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, μια σύμπραξη όπου συμμετέχουν πολύ σημαντικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Εξαγωγέων, τα επιμελητήρια Χαλκιδικής, Επιμελητήριο Σερών, οι Ενώσεις Παραγωγών, το ΓΕΑ Επιχειρήν, θα μας καθοδηγήσουν έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα βήματά μας να είναι συγχρονισμένα, συντονισμένα για την καλύτερη προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και σε συνέργειες μαζί με το Τμήμα Τουρισμού, διότι η προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων συνυπάρχει. Δεν είναι κάτι διαφορετικό ο τουρισμός, δεν είναι κάτι διαφορετικό ο πολιτισμός, δεν είναι κάτι διαφορετικό η γαστρονομία. Γι' αυτό στην Τετρό έχουμε αρχίσει την προβολή της μακεδονικής κουζίνας που έχει ένα και μοναδικό και βασικό στόχο. Η μακεδονική κουζίνα έχει να μπορέσουμε να πείσουμε καταρχήν το ίδιο μας το σπίτι, λέγοντας τι, τους ξενοδόχους και τους χώρους εστίασης, να χρησιμοποιήσουν τη μακεδονική κουζίνα, να χρησιμοποιούν πιστοποιημένα προϊόντα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να δώσουμε μια προστιθέμενη αξία και όχι μόνο, να αρχίσει να γίνεται μια αναζήτηση και από τους ίδιους τους τουρίστες όταν έρχονται στην Ελλάδα και κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία να αναζητούν τη μακεδονική κουζίνα. Τους επόμενους μήνες η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με στοχευμένες δράσεις αλλά και με τη συμμετοχή της σε δεκάδες εκθέσεις στην Ευρώπη και όχι μόνο θα προσπαθήσει να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή της. Αλλαγή σκητάλη στο Προεδρείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς στις εκλογές που διεξήχθησαν στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντώνης Γιφτόπουλος, πρώην πρόεδρος πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρέδωσε την Προεδρία στον νέο πρόεδρο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος από τις Σέρες με την παράταξη αλληλεγγύη και εκλέχτηκε με 43 ψήφους υπέρ, 25 λευκά και μία αποχή στη θέση του Αντιπροέδρου του Σώματος ο Στάθης Αριγιαννίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας από την παράταξη Περιφέρεια Πρωταθλήτρια. Εκλέχτηκε με 38 υπέρ, 29 λευκά και 2 άκυρα. Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ο Αθανάσιος Χειμώνας, Περιφερειακός Σύμβουλος επίσης Ημαθίας, που εκλέχθηκε με 37 ψήφους υπέρ, 30 λευκά και 2 άκυρα, από την παράταξη Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα. Νέα μέλη επίσης έπειτα από εκλογές αναδείχτηκαν για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Οικονομική Επιτροπή. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται στο δεύτερο μισό της τρέχουσας δημοτικής περίοδου με την ανάδειξη του νέου του Προεδρείου, που εξελέγησε η ειδική συνεδρίαση του Σώματος. Στο νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν η Καλυψόγουλα στη θέση της Προέδρου από την πλευρά της πλειοψηφίας με 30 ψήφους υπέρ, 12 λευκά και 5 άκυρα. Αντιπρόεδρος του Σώματος με 27 υπέρ, 16 λευκά και 3 άκυρα η Σωτηρία Αδαμίδου Γκιουλέκα από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση και από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση γραμματέας με 31 ψήφους υπέρ, 7 λευκά και 8 άκυρα η Ρία Καλφακάκου. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της θητείας του, καθώς και για την εμπιστοσύνη που επέδειξε το σώμα προς το πρόσωπό του. Η νέα πρόεδρος Καλυψόγουλα ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και τα μέλη του σώματος για την εκλογή της στη δύσκολη αλλά και τιμητική αυτή θέση. «Πρόθεσή μου», είπε, «η υποχρέωση και καθήκον μου είναι να διασφαλιστεί το άκουσμα όλων των διαφορετικών απόψεων, να υπάρχει ένα βήμα για τους συνδημότες μας, για τους ανθρώπους που θέλουν να εκφραστούν», τόνισε. Η νεοεκλεγής αντιπρόεδρος Σωτηρία Αδαμίδου Γκιουλέκα ευχαρίστησε το σώμα και τους συναδέρφους της που την τίμησαν με την ψήφο τους, ενώ η επανεκλεγήσα γραμματέας Ρία Καλφακάκου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εκλογή της και εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι τρεις γυναίκες του Προεδρείου θα συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο Δήμο Λαγκαδά τώρα, με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Καραγιάννη, ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου 6 στον αριθμό. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής Δημάρχου Αστέριος Κομμάτας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος ο Ηλίας Στόιος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Χαράλαμος Αϊβαζίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολοδομίας Θεόδωρος Τζιαμπάζης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο Δημήτριος Μάρκου
Και τέλος, αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Οχού, ο Τριαντάφυλλος Γρούσκος. Νέο Προεδρείο απέκτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Από τις ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των διμερεσιών, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε από την πρώτη ψηφοφορία η Δημοτική Σύμβουλος της Συμπολίτευσης, δικηγόρος Παρασκευή Γενίτσαρη. Στη θέση της Αντιπροέδρου επανεκλέχθηκε η Μαρία Λουκουριώτη, Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κατά την τρίτη ψηφοφορία. Όπως την τρίτη ψηφοφορία για τη θέση της Γραμματέας εκλέχθηκε και η Δημοτική Σύμβουλος της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν και τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριά, σε ειδική του συνεδρίαση, επίσης εξέλεξε το Προεδρείο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2019, που είναι και η λήξη της θητείας. Έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, επανεξελέγει Πρόεδρος ο Γιώργος Τελίδης. Αντιπρόεδρος επίσης επανεξελέγει ο Μανώλης Λαμτζίδης και Γραμματέας ο Στέλιος Ματσαρίδης. Σε έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης εξέλεξε το νέο Προεδρείο του. Πρόεδρος εξελέγει ο Αλέξανδρος Κουσενίδης από την πλειοψηφούσα παράταξη, Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Κυριλίδης από τη Μίζωνα μειοψηφία και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Καζαντζίδης από την Ελλάσσονα μειοψηφία. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Νεφώσεις με βροχές μετά το μεσημέρι και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική, σχεδόν μέτρη, 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 μέχρι 14 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά θα επικρατήσει στην Πιερία. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 14 βαθμούς. Νεφώσεις θα επικρατήσουν στην Ιμανθή ενώ θα εκδηλωθούν και ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά θα επικρατήσει στο Κιλκής ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 13 βαθμούς. Συννεφιά θα επικρατήσει στην Πέλα ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 14 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά θα επικρατήσει και στον ομό Χαλκιδικής. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική μέχρι και μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου.